Λοιπόν, και από τα Μάταλα πάμε να κλείσουμε λίγο αυτό το μέρος με τους κριτικούς εκεί στο Καματερό. Έχουμε δώσει ένα ραντεβού, σήμερα είμαστε συνεπείς και εμείς και αυτοί. Τι κάνετε, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας, τι κάνετε. Γιώργος Παπαδοκοστάκης, πρόεδρος Συλλόγου Κριτών Καματερού. Έντονο το στοιχείο της Κρήτης εκεί στην περιοχή. Πολύ έντονο, πολύ δυναμικό, ναι. Πολύ ζωντανό. Μας αρέσει η κριτική μουσική, η κριτική παράδοση. Τη ζούμε, μας λείπει η Κρήτη. Είμαστε εδώ γιατί εντός εισαγωγικών η μυρωδιά της Κρήτης είναι η ζωή μας. Ναι. Και όταν παλιά που δεν ήμουνα, που ζούσα στην Κρήτη και δεν πίστευα ότι αυτοί που ζουν μακριά έχουν τόσο έντονο το συνέστημα, τελικά είναι αλήθεια. Είμαστε πολύ κριτικοί, να το πιστέψετε αυτό. Είστε πολύ κριτικοί και εμείς εδώ η Κρήτη TV σας φέρνει κοντά. Είδατε τι κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, να είστε καλά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Έχουμε κάνει και μια ετοιμασία σήμερα εδώ, μια και δεν έχουμε την Τετάρτη όλες μας τις δραστηριότητες. Ναι. Για να σας δείξουμε κάποια πράγματα. Να μας δείξετε, πάντως, να μην χάνουμε χρόνο. Ο κορονοϊός μας έχει κάνει έτσι όπως μας έχει κάνει τώρα και δεν έχουμε εκδηλώσεις, δεν έχουμε τις δραστηριότητες που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Και το κτίριο που κάνουμε σήμερα, που κάνουμε την συνάντησή μας, είναι του Δήμου. Μας το έχει παραχωρήσει και τον ευχαριστούμε φυσικά πολύ και δημόσια ξανά. Γιατί ο δικός μας σύλλογος που έχει έντονο το κριτικό στοιχείο μέσα, έχει τυπογραφίες, έχει πολύ ωραία πράγματα. Για ψυχολογικούς κυρίως λόγους, επειδή είναι ημιυπόγειο, δεν θέλουν να κατέβουν οι φίλοι και τα μέλη. Κύριε Παπαδοκοστάκη, να προχωρήσουμε λίγο στις ετοιμασίες, μην χάνουμε χρόνο για να κλείσουμε αυτό το μέρος της εκπομπής με εσάς. Τι έχετε ετοιμάσει εδώ για την εκπομπή? Για την εκπομπή δεν έχουμε κάνει κάτι εκτός από το ότι τα κλασικά που έχουμε την Τετάρτη, δηλαδή το χορευτικό μας, το οποίο τώρα χορεύει μέσα με τους χοροδιδασκάλους μας που είναι κουρίτες, είναι ο Φραγκίσκος Βαδουλάκης και η Μισίνη Φαγιανάκη. Ναι. Και μερικά παιδιά από τα όργανα της Λύρας, γιατί δεν προλάβουμε να τα ετοιμάσουμε όλα, γιατί το Σάββατο είναι τα μαθήματα. Ναι. Που έχουν δάσκαλο το Φωκάτο Μουρδάκη, ένα πολύ καλό καλλιτέχνη κριτικό. Μπορούμε που... να έχουμε κάποια εικόνα, είναι εφικτό να γίνει αυτό? Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Τώρα θα σηκωθώ και θα σας δείξω. Ελάτε, πάμε να κλείσουμε το μέρος. Ελάτε. Ωραία. Για να δούμε. Ζωντανή σύνδεση τώρα εκεί με το Καματερό. Οι άνθρωποι χορεύουν. Αυτή η ζωντάνια εκεί των κριτικών και η δίψα να έρθουν σε επαφή με τους συμπατριώτες τους εδώ στο νησί. Και αυτό ακριβώς κάνουμε. Είναι μία στήλη σε καθημερινή βάση μέσα από την εκπομπή Κρήτη Σήμερα, που γνωρίζει βέβαια και πολύ μεγάλη απήχηση και ανταπόκριση. Να ακούσουμε λίγο ήχο και τους ανθρώπους που χορεύουν και να κλείσουμε τη σύνδεση με αυτό το μέρος. Πάμε. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τους ανθρώπους που μαθαίνουν κριτικά όργανα, λύρα και λαούτο, μικρά παιδιά που παίζουν και για μας. Στήθηκαν τώρα, δεν είχαν μάθημα σήμερα. Στήθηκαν εκεί να μας παίξουν δύο κοντιλιές, να τους δούμε και να τους ακούσουμε. Εγώ θα πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να ξέρετε ότι τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε σε κάθε εκπομπή για αυτή ακριβώς τη στήλη, για αυτούς τους ανθρώπους που ερχόμαστε σε επικοινωνία, που σηκώνουν το τηλέφωνο και λένε ναι, θα βγούμε. Θα διαμορφώσουμε το πρόγραμμά μας για να μιλήσουμε με τους πατριώτες μας, κάτω τους συμπατριώτες μας. Είναι η κριτική του Καματερού, όπως έχουμε γνωρίσει βέβαια δεκάδες συλλόγους ανά την Ελλάδα και του εξωτερικού. Βλέπουμε αυτή η φλόγα εκεί των κριτικών να μάθουν και να επικοινωνήσουν εδώ με τους ανθρώπους στην Κρήτη. Κύριε Παπαδοκοστάκη. Βέβαια, και να κλείσουμε, να σας πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια για τις δράσεις. Είστε καλά, δραστήριοι άνθρωποι. Να είστε καλά. Όλη η Κρήτη σας βλέπει τώρα, να είστε καλά, να είστε καλά.